Κοντά μου στο στούντιο και θα τον καλησπερίσω αμέσως είναι ο κύριος Γιάννης Δροσίτης, υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος Ηρακλείου με την παράταξη του Σταύρου Αρναουτάκη, θωρακοχειρουργός, ο οποίος έχει προσφέρει στον πρώτο βαθμό της αυτοδιοίκησης κατά το παρελθόν και πλέον καλησπέρα σας κύριε Δροσίτη, επιχειρείτε το άλμα στο δεύτερο βαθμό της αυτοδιοίκησης. Καταρχάς καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Και εμείς ευχαριστούμε που την αποδεχτήκατε να μας πείτε τι είναι αυτό που σας όθησε να πάρετε αυτή την απόφαση, να κάνετε αυτή τη μετάβαση. Όπως το είπατε κι εσείς, είμαι πολλά χρόνια στην πρώτη βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, στο Δήμο Ηρακλείου και κάποιοι κύκλοι τελειώνουν κάποτε. Θα πρέπει ο άνθρωπος να εξελίσσεται, θα πρέπει να αναζητεί νέες προοπτικές και με τη λογική αυτή θεωρώ ότι αφού έκλεισε ο κύκλος στο Δήμο Ηρακλείου, θα μπορούσα και θέλω να προσφέρω σε αυτό που λέγεται Περιφέρεια Κρήτης. Και γιατί στο πλευρό του κ. Αρναουτάκη? Οι λόγοι είναι ότι με τον κύριο Αρναουτάκη έχουμε μια κοινή πορεία πολλά χρόνια. Θεσμικά και αν θέλετε, στον τρόπο που σκεφτόμαστε και στον τρόπο που λειτουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια, μπορεί να μην ήμασταν μαζί, αλλά είχαμε την ίδια σκέψη και την ίδια πολιτική αντίληψη. Mm-hmm. Με τη λογική λοιπόν αυτή, ταυτίζομαι τώρα με τον κύριο Αρναουτάκη. Αυτός είναι ο λόγος. Και για το γεγονός ότι θέλω να προσφέρω από ένα άλλο πόστο, από ένα άλλο μετερίζει, που λέγεται Περιφέρεια. Προς ποια κατεύθυνση θα στρέψετε τις προτάσεις και τις δράσεις σας? Νομίζω ότι αυτό είναι μια επιλογή του ίδιου του Περιφερειάρχη. Αυτός θα κρίνει ποιος έχει τις ικανότητες, ποιον εμπιστεύεται, ποιος είναι αυτός ο οποίος θα του δώσει κάποιες ευθύνες. Σίγουρα έχω μια εμπειρία στο Δήμο Ηρακλείου, αφού είμαι αυτός που ουσιαστικά λειτουργήσε τα μεγάλα αθλητικά κέντρα του Ηρακλείου, όπως είναι το Παγκρίτιο Στάδιο, όπως είναι το κλειστό Σταδιο Αωράκια, που το ξέρει όλος ο κόσμος, και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις. Άρα είναι ένα πεδίο που θα μπορούσε κανένας, επειδή το γνωρίζω, και να ασχοληθεί. Είναι ο πολιτισμός που και γι' αυτό έχω ασχοληθεί. Είναι όμως και ό,τι άλλο θα προκύψει και όπου υπάρχουν ανάγκες ή όπου κρίνει αυτός που ηγείται ότι μπορούν να προσφέρουν οι συνεργάτες του. Τώρα, επειδή παρακολουθείτε στενά τα πράγματα, θέλω λίγο να μου πείτε πού εντοπίζετε κάποιο έλλειμμα και πού η περιφέρεια την επόμενη μέρα θα πρέπει να δώσει το βάρος. Νομίζω ότι αυτά έχουν ελεγχθεί κατά κόρον από όλους τους συναδέλφους μου, όλων των παρατάξεων που σίγουρα είναι το περιβάλλον. Θεωρώ ότι η Κρήτη είναι η γη της επαγγελίας. Θεωρώ όμως ότι στο περιβάλλον, στο σεβασμό του περιβάλλοντος, υστερούμε πάρα πολύ. Βεβαίως είναι οι υδάτινοι πόροι, πώς θα πρέπει να τους διαχειριστεί κανένας. Οι ενεργειακοί πόροι, είτε αυτά είναι τα φωτοβολταϊκά, είτε είναι οι ανεμογεννήτριες, και εκεί είναι ένα πεδίο δόξης λαμπρό. Mm-hmm. Η παραβατικότητα, που είναι σημαντική, είναι ένα σημαντικό πρόβλημα σε ορισμένες περιοχές. Η κοινωνική πολιτική, η υγεία του κόσμου, μια και είμαι γιατρός, η υγεία στην περιφέρεια, στους μικρούς δήμους, στα απομακρυσμένα μέρη. Έχει λοιπόν κανένας πάρα πολλά πράγματα να ασχοληθεί εφόσον του δοθεί ευκαιρία. Τώρα, θέλω λίγο να σας ρωτήσω την άποψή σας σχετικά με το εξής. Υπάρχουν, κύριε Δροσίτη, περιθώρια διαφοροποίηση σε ό,τι αφορά το μοντέλο της διοίκησης της περιφέρειας της εκάστοτε περιφέρειας, με δεδομένο ότι αυτό καθορίζεται κάθε φορά από την κεντρική εξουσία? Υπάρχουν περιθώρια ελιγμών σε σημεία, ας πούμε, τριβής ή και διαφωνίας ενδεχομένως? Νομίζω ότι υπάρχουν. Υπάρχουν με την έννοια ότι αν διεκδικήσεις πόρους ή αν διεκδικήσεις διάφορες άλλες αρμοδιότητες, αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι και το κλειδί. Αν δεν διεκδικήσεις, αν μείνεις σε αυτά που υπάρχουν σήμερα, δεν θα υπάρχουν βελτιώσεις. Άρα διεκδικείς, παίρνεις προγράμματα, παίρνεις χρηματοδοτήσεις, λες ιδέες, εφαρμόζεις ιδέες, ακούς ανθρώπους και ασπάζεσαι αυτό που έχουν, γιατί
κάτι μπορεί να μην το έχει σκεφτεί εσύ. Mm-hmm. Άρα υπάρχουν περιθώρια. Μάλιστα. Yeah. Τι είναι αυτό το οποίο σας λέει ο κόσμος, γιατί υπάρχει έντονη διάδραση, φαντάζομαι, και σας πλησιάζουν αρκετοί. Είστε ένας άνθρωπος γνωστός στην κοινωνία του Ηρακλείου. Τι είναι αυτό το οποίο σας λένε, τι προτάσουν ενδεχομένως ως μείζον για την επόμενη μέρα? Καταρχάς βλέπω ότι είδαν με καλό μάτι, θα έλεγα, δεν ξέρω αν το πει κανείς αναβάθμιση αυτό, το να φύγω από τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και να πάω στην περιφέρεια. Ακούω τα προβλήματα από τα πιο μικρά μέχρι τα πιο μεγάλα και σχηματίζω γνώμη. Άρα περιμένω να δω αν και κατά πόσον θα εκλεγώ και αν εκλεγώ πόσο θα μπορέσω εγώ να βοηθήσω όλο αυτό το εγχείρημα. Και γιατί να σας εμπιστευτούν? Θα πρέπει να εμπιστευτούν όχι μόνο μένα, αλλά να εμπιστευτούν ανθρώπους οι οποίοι έχουν την εμπειρία, ανθρώπους που έχουν τη γνώση, έχουν το χρόνο και την ικανότητα. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας απόψε. Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι να πάνε όλα κατευχήν. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Να είστε καλά.